Νέα αστυνομική επιχείρηση από το πρωί στην οδό Μενάνδρου στην καρδιά της Αθήνας μετά τη φωνική συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας Αφγανός. Αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν τους δράστες της δολοφονίας, η οποία έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται η Ευλαμπία Ρεύη και θα μας δώσει όλα τα νεότερα από τις έρευνες. Ευλαμπία. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι αστυνομικοί βρίσκονται εδώ σε κάθε στενό περιματικά της Μενάνδρου. Όπως βλέπετε τώρα στα πλάνα πίσω μου, περνάει λεωφορείο, δεν τα βλέπετε. Έχουν προσάγει πάρα πολλά άτομα, περισσότερες από 50 είναι οι προσαγωγές. Έχει έρθει μάλιστα μια κλούβα για να τους μεταφέρει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Βλέπετε τώρα πίσω στα πλάνα μου την κλούβα της αστυνομίας. Περίπου 20 άτομα είναι αυτά που θα μεταφερθούν τώρα. Επαναλαμβάνω, περισσότερες από 50 είναι οι προσαγωγές που έχουν γίνει. Οι πάνθυρες αστυνομίας, αστυνομικοί από την ομάδα δράση, από την Όπια, αλλά και αστυνομικοί από τις πεζές περιπολίες βρίσκονται εδώ και έχουν περικυκλώσει την περιοχή. Θυμίζω ότι και χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση και πάλι περιμετρικά της Μενάνδρου. Συνολικά είχαμε 186 προσαγωγές από την Διεύθυνση Πεζών Περιπολιών. Έγιναν έλεγχοι σε περισσότερους από 270 ανθρώπους και συνελήφθησαν 2 άτομα για ναρκωτικά και 6 σε βάρος των οποίων διατάχθηκε διοικητική απέλαση γιατί διαπιστώθηκε ότι ζούσαν στην Ελλάδα παράνομα. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί τώρα ως προς τις έρευνες για τη συμπλοκή τη φωνική στη Μενάνδρου έχουν αναγνωρίσει τους 2 δράστες της επίθεσης που σκότωσαν έναν Αφγανό και τραυμάτισαν σοβαρά άλλον έναν. Πρόκειται για 2 Πακιστανούς ηλικίας περίπου 30 ετών. Χτενίζουν λοιπόν την περιοχή και για αυτούς για να τους βρουν. Χθες μάλιστα στην συμβολή των οδών Αναξαγόρα και Γερανίο οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν από τους δράστες που συμμετείχε σε αυτή την ομάδα που έχουμε και εμείς αποκαλύψει το Open βίντεο συγκλονιστικά από τη στιγμή της δολοφονίας όπου πάνω από 20 άτομα άρχισαν να επιτίθεται με μαχαίρια, με ξύλα, ρόπαλα αλλά ακόμη και όπλο εναντίον ομάδας Αφγανών και όλα αυτά για το ποιος θα κρατήσει τα ηνία στην περιοχή. Για οτιδήποτε άλλο, Ματίνα, θα σας ενημερώσουμε. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, βλέπετε οι έρευνες. Βλέπετε και στα πλάνα μας την κινητοποίηση. Ευλαμπία Ρεύη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ακριβώς.